Το χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού ξεκίνησε τη λειτουργία του την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου, ανήμερα των Θεοφανίων, και θα λειτουργεί σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γιώργο Παυλίδη, αλλά και τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας Αργύρη Πατακάκη, τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες έως τα τέλη του Μαρτίου του 2016. Τα τελευταία 24 ώρα υπήρχαν επισκέπτες από διάφορους νομούς της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι άγγιξαν συνολικά τους 200. Με σύμμαχο τον καιρό, τα παιδιά έπαιξαν και διασκέδασαν στο χιόνι. Και οι μεγάλοι απόλαυσαν τον καφέ τους με τη μαγευτική θέα του βουνού. Το οδικό στο μεταξύ δίκτυο προς το χιονοδρομικό κέντρο είναι ανοιχτό και σε ετοιμότητα βρίσκονται τα χιονιστικά μηχανήματα. Φέτος, στο χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού προσωρινά θα λειτουργούν η βάση των εγκαταστάσεων, τα δύο baby lifts και το μικρό σειρώμενο lift στην πίστα του Νέστου. Στο μεταξύ, με γραπτή ανακοίνωση, τα μέλη της ΧΙΟΝ, της συνεταιριστικής κοινοπραξίας του χιονοδρομικού κέντρου του Φαλακρού, ζητούν τα δεδουλευμένα τους από την περασμένη περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία ΧΙΟΝ, μετά τη μη ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της Αντιπεριφέρειας Δράμας για τη χιονοδρομική περίοδο 2014-2015, αδυνατεί να αναλάβει το κόστος λειτουργίας μιας επιπλέον χιονοδρομικής περίοδου. Η ΧΙΟΝ αποτελεί συνεταιριστική επιχείρηση υπαλλήλων της πρώην Αναπτυξιακής Φαλακρού, στους οποίους οφείλονται δουλευμένες αποζημιώσεις των χιονοδρομικών περιόδων 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί δικαστικώς. Προφανώς, τονίζουν στη γραπτή τους ανακοίνωση, η μη καταβολή δουλευμένων αποζημιώσεων κατέστρεψε οικονομικά τους εργαζόμενους, τις οικογένειές τους και τους συγγενείς τους, υποθηκεύοντας το μέλλον των παιδιών τους. Δυστυχώς, τα τελευταία μας δανεικά τα επενδύσαμε, όπως τονίζουν, στην προετοιμασία του χιονοδρομικού κέντρου για την περίοδο 2015-2016, στηριζόμενοι σε υποσχέσεις, και πλέον αδυνατούμε να μεταβούμε στο κέντρο έστω και για αναψυχή. Ευχαριστούμε θερμά ιδίως το αρμόδιο υπαλληλικό προσωπικό της Αντιπεριφέρειας Δράμας για τα αλλεπάλληλα λάθη και τις παραλήψεις του, οι οποίες μας οδήγησαν στη δραματική κατάσταση που ζούμε. Προφανώς αδυνατούν να καταλάβουν πώς αισθανόμαστε όταν κοιτάζουμε τα παιδιά μας στα μάτια. Και καταλήγουν με την ευχή καλή επιτυχία στη νέα εθελοντική πορεία της Αντιπεριφέρειας Δράμας. Παρέμβαση για αυτή την αρνητική εξέλιξη έκανε και στο πλαίσιο ζωντανής ενημερωτικής εκπομπής της τηλεόρασης του Σέντερ ο επικεφαλής της ΧΙΟΝ, Περικλής Προσότσαλης. Από το καλοκαίρι είχαμε ενημερώσει την περιφέρεια, την Αντιπεριφέρεια Δράμας, ότι υπάρχει μια κολλησιεργία σχετικά από τους υπαλλήλους όσον αφορά το θέμα όλων των δικαιολογητικών που έπρεπε να καταβληθούν, να κοπεί το τιμολόγιο και, εν πάση περιπτώσει, να περάσει από δημοσιονομικό έλεγχο και να πληρωθεί. Αυτό δυστυχώς, χάρη στην αδιαφορία, θα έλεγα, των διοικητικών παραγόντων, του υπαλληλικού προσωπικού, δεν κατέστη δυνατόν. Και φτάσαμε σήμερα να είναι 8 του μηνός, 8 Ιανουαρίου, να είμαστε ακόμη απλήρωτοι, να μην έχουμε αποζημιωθεί από την περσινή διαχείριση του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού. Εδώ θα ήθελα να πω ότι ξοδεύονται τόσα χρήματα για να δυσφημούμε τελικά την περιφέρεια και τον τόπο μας. Ποτέ δεν δίνεται προτεραιότητα στην πληρωμή των εργαζομένων. Και δεν μιλάω μόνο για φέτος, μιλάω για όλες τις χρονιές που λειτουργεί το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού. Όλες οι άλλες εργολαβίες είναι πληρωμένες, αλλά δεν ξέρουμε ίσως ότι χωρίς το ανθρώπινο δυναμικό δεν είναι δυνατό να λειτουργεί κάτι, και πόσο μάλιστα να έχουμε μια σωστή λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού, που έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή, είναι ο πνεύμονας, ο τουριστικός, ο χειμερινός τουρισμός της περιφέρειάς μας. Όλα τα χρόνια ήμουνα διευθυντής στο χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού, σαν εταιρεία η οποία έκλεισε το 2013. Εμείς, επειδή αγαπάμε το βουνό και θέλαμε να λειτουργήσει, συστήσαμε, όπως σας είναι γνωστό, μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση με την ονομασία ΧΙΟΝ. Είμαστε εργαζόμενοι που πραγματικά προσφέρουμε όλα αυτά τα χρόνια τον εαυτό μας, και μάλιστα απλήρωτη. Υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που μας δικαιώνουν, μας οφείλονται υπέροχα ποσά, και αυτή τη στιγμή, μέχρι και πέρσι θα έλεγα, το Φαλακρό το λειτουργούμε χάρη στην αγάπη και στην ευαισθησία τη δική μας, των υπαλλήλων του χιονοδρομικού κέντρου του Φαλακρού. Τι να σας πω, μας έχουν πει ότι λείπαν δικαιολογητικά από το φάκελό μας. Ας μας πούν τι ήταν αυτό που έλειπε από το φάκελο το δικό μας και δεν έλειπε από τις άλλες εργολαβίες.
Από την πλευρά του, στο πλαίσιο ζωντανής ενημερωτικής εκπομπής της τηλεόρασης του Σέντερ 90 λεπτά Σαββατοκύριακο με τον Άγγελο Τζέλιο, ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας Αργύρης Πατακάκης έκανε γνωστό πως μετά τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γιώργου Παυλίδη, τα lifts θα λειτουργούν δωρεάν για το κοινό προκειμένου ο κόσμος να επισκεφτεί το κέντρο και να το αγαπήσει. Υπήρχε ένα πρόβλημα με τον ανάδοχο, ναι, ο οποίος είχε κάποιες αδυναμίες και δεν έφερε όλα τα δικαιολογητικά για να αναλάβει το έργο. Μάλιστα. Παρόλα αυτά, εμείς με πρωτοβουλία του κύριου Περιφερειάρχη, ο οποίος έδωσε εντολή αλλά και στήριξη οικονομική για να λειτουργήσει το χιονοδρομικό, το οποίο πιστεύουμε ότι είναι το στολίδι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα το λειτουργήσουμε και στα τρία lift, εντελώς δωρεάν για όλα τα lift, για να το κρατήσουμε και ζωντανό, για να δώσουμε ευκαιρία σε όλους να το αγαπήσουν, να το γνωρίσουν, και θα έχουμε την πλήρη στήριξη και κάλυψη με ιατρικό προσωπικό αλλά και με προσωπικό ασφαλείας. Είναι ανοιχτό και το καταφύγιο του Ριβατικού για να μπορέσουμε πραγματικά να το λειτουργήσουμε, και θα το λειτουργήσουμε μέσα σε πείσμα όλων αυτών των δυσκολιών και των ιδιαιτεροτήτων που αντιμετωπίζουμε.